Πάμε να δούμε συνολικά τι έγινε στην αγωνιστική, μιλώντας με τον Βάιο Τσουτσικά. Έλα Βάιο, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη, πολύ χρόνος καταρχάς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πολύ χρόνος. Λοιπόν, καλή φώτη έχουμε σε όλους. Γίνεται χαμός, όπως βλέπεις, από τη δεύτερη αγωνιστική του 2024. Mm. Και γίνεται χαμός, εντάξει θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα συνέχεια, γίνεται χαμός γιατί λέω ότι έχουμε και καινούργιες ομάδες. Ή μάλλον έχουμε ομάδες οι οποίες είναι φανώς επηρεασμένες από τη διακοπή. Ή τα προβλήματα που έχουν προκύψει μέσα σε αυτή. Ακόμα και η ΑΕΚ που είναι η ομάδα που έχει τις λιγότερες αλλαγές, όπως και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, ναι. Εμφανίζουν και αυτοί ζητήματα. Δηλαδή σήμερα η ΑΕΚ με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, του πρώτου μισάωρου, θα πρέπει να έχει γράψει τρίαμβο. Και φτάσαμε σε ένα δεύτερο ημιχρόνο, στο οποίο το σενάριο γύρισε τελείως τούμπα, με τον Ολυμπιακό να είναι αυτός ο οποίος όχι μόνο έψαχνε, αλλά θα μπορούσε να έχει βρει κάλλιστα και την ολική ανατροπή στο παιχνίδι. Με την ΑΕΚ, θα μου πεις, στο τέλος, τα τελευταία λεπτά και που έχει γίνει τελείως ροντιό το παιχνίδι, η ΑΕΚ είχε και αυτή τις προϋποθέσεις δικές της, να κάνει ένα γκολ ακόμα, αλλά δεν το έκανε. Και επέτρεψε τον Ολυμπιακό να πίνει πολύ μέσα στο μάτς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το εμφάνιζε η ΑΕΚ και σε άλλα παιχνίδια τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες αγωνιστικές, ναι. Εκεί που έλεγες ότι έχει κλειδώσει το μάτς, ξαφνικά δεν ξέρω, βγαίνει την πρίζα, δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά στην ίδια ένταση, τις έχουν κοστίσει σε επίπεδο δημιουργικό κάποιες απουσίες, όπως είναι ας πούμε το Χατζησαφή, που ίσως τώρα το μετράμε ή αρχίζουμε να το μετράμε και λίγο καλύτερα στο rotation check, διότι σήμερα παίξαμε με δεξιόποδαρο στο Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πράγματα τα οποία μένει να τα δούμε. Και ξεκινάω από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που έχουν τις λιγότερες αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε σήμερα χωρίς τον Σαμάτα και τον ΕΚΟΝΚ. Ο Σαμάτα δεν είναι αυτό που λέμε με τη φανέλα σπίτι και ο ΕΚΟΝΚ δεν είναι τις τελευταίες εβδομάδες ο βασικός σεντερφόρ, ο βασικός στόπερ. Επίσης έπαιξε χωρίς τον Ζήφκοβιτς από το ξεκίνημα και χωρίς τον Κωνσταντέλια λόγω επιλογής του προπονητή. Ο Ζήφκοβιτς ήταν από τραυματισμό και ήταν μπλαζέ ο ΠΑΟΚ. Ήταν έξω την πρίζα. Δεν είχε την εικόνα αυτή της ομάδας που είχαμε στο μυαλό μας πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων. Ήταν νοθρός, ήταν ελάχιστα απειλητικός, συνήθως ακολουθούσε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στις μονομαχίες και πολύ μοιραία και λογικά φτάσαμε σε αυτό το 0-2, σε αυτό το 2-0 που έγινε 2-1 στο φινάλε, με έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή για τον Άρη, ένα ποδοσφαιριστή που τον περίμενε πολύ από το καλοκαίρι ο Άρης, τον Κίκε Σαβέριο. Τραυματίστηκε, έμεινε πολύ εκτός, έμεινε εκτός rotation, μπήκε σήμερα στο παιχνίδι και έκανε, πώς το λέω, εκμεταλλεύτηκε και αυτός την ανθρώπινη του ΠΑΟΚ και έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, αλλάζοντας τα πράγματα ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό τι να πούμε, πολλές αλλαγές επίσης και αυτός, πάρα πολλές αλλαγές, πολύ διαφορετική ομάδα. Ενθαρρυντικό το φινάλε του μάτς για τον Ολυμπιακό, αφήνω το αποτέλεσμα στην άκρη. Mm-hmm. Η εικόνα του Ολυμπιακού στο φινάλε ήταν καλή και σίγουρα διέλυσε τα σύννεφα τα οποία είχαν μαζευτεί πάνω από το Καραϊσκάκι μετά τη φάση του 0-2, γιατί είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι οπότε σηκωνόταν η μπάλα ψηλά στον αέρα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, ο Γκαρσία θα βάζει κόλπο. Ναι, ναι. Ή τέλος πάντων θα γινόταν κάτι, δεν θα μπορούσε να αντιδράσει η άμυνα του Ολυμπιακού. Με πολλές αλλαγές και ο Παναθηναϊκός, αλλαγές και στη διαχείριση του ρόστερ και στη διάταξη και στον τρόπο επίθεσης, λογικό, νέος προπονητής. Προσπαθεί να καταλάβει περισσότερα από τους παίκτες του, προσπαθεί να δει πού ταιριάζει καλύτερα ο καθένας. Αυτά όλα οδήγησαν σε μια εμφάνιση του Παναθηναϊκού που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ήταν όμως μια εμφάνιση που του επέτρεψε να πάρει μια νίκη, πολύ σημαντική. Να φτιάξει λίγο το κέφι του Σπόραρ που βάλει τα δύο γκολ. Να δούμε για πρώτη φορά το ΦΥΚΑ, η περισσότερη σημειολογία έχει αυτό και λιγότερο ουσία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Να δούμε το ΖΕΚΑ βασικό 90 λεπτό στη θέση 6, δεν το είχαμε δει. Σε αυτό να το δούμε και παίζει το Σπόραρ Ιωαννίδης μαζί με Τερίμ στον πάγκο. Να δούμε και το Σπόραρ Ιωαννίδης μαζί. Εντάξει, το είχαμε δει και με Γιωβάνο Πίτη το Σπόραρ Ιωαννίδης. Ναι, εκεί είχαμε καταλήξει όμως ότι μάλλον δεν πολύ βγαίνει και είναι μια κίνηση που προκύπτει όταν ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω στο σκορ ή παίζει ρέστα. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Τερίμ, με το πρώτο ζητούμενο να είναι η ανάκτηση της μπάλας ώστε να το πιο ψηλά, βέβαια αυτό για να γίνει θα πρέπει, πώς να το πω, να ακολουθήσουν και δυνάμεις των ποδοσφαιριστών που ακόμα δεν είναι σε αυτό το βαθμό. Φαίνεται ο Παναθηναϊκός δεν έχει την ίδια ένταση σε όλο το παιχνίδι. Ο Ζέκα ταιριάζει γάντι.
ένας παίκτης δηλαδή που τρέχει ασταμάτητα στο χρόνο μισθές γραμμής και κλείβει μπάλες, ταιριάζει πολύ σε τέτοιους ποδοσφαιρικά σενάρια, σαν και αυτό που ο Τερίμ εμφανίζει στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως και ο Παναθηναϊκός, πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Ξεκίνησε με τον Αϊτόρ, στο δεύτερο μήχρο με τον Αϊτόρ δεξιά, πειραματίστηκε με τους ακραίους του, πειραματίστηκε με τις διατάξεις του, πειραματίστηκε με, με τον τρόπο επίθεσης της ομάδας. Λογικό όμως και επόμενο, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν τον ευνοεί καθόλου η συγκυρία, έχει πολλά τερμπή μπροστά του, μαζεμένα τερμπή μπροστά του, αλλά πρέπει να του δώσουμε και λίγο το χρόνο να δούμε τι ακριβώς μπορεί σαν συμπέρασμα και σαν λογική να βγάλει ο νέος του προπονητής στον αγωνιστικό χώρο. Και από εκεί και πέρα, πολλά και ενδιαφέροντα έγιναν και παρακάτω. Mm. Πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Εμένα με εξέπληξε η ανατροπή του ΠΑΣ κοντά στον Αστέρα. Mm-hmm. Τη θεωρώ απαραίτητη για να έχουμε ουσία στη μάχη της ουράς. Ναι, να μην ξεμείνει κάποιος πολύ πίσω και δεν έχουμε καλό φινάλε, αδιάφορο φινάλε. Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Όπως επίσης έχει πιάσει τόπο πολύ και η δουλειά του Ήλιτς στο Περιστέρι. Είχε ξεφουσκώσει απότομα ξανά ο Βόλος. Mm-hmm. Γι' αυτό μένει να το δούμε. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί από τα δύο. Αλήθεια είναι πάντως ότι από την ώρα που έχει αναλάβει ο Ήλιτς την ομάδα του Αδρομήτου, δεν παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο ο Αδρομήτος, αλλά παίρνει αποτελέσματα. Και τώρα από εκεί που πριν από 5 εβδομάδες συζητούσαμε για το ενδεχόμενο να κινδυνεύσει με υποβιβασμό ο Αδρομήτος, τώρα μιλάμε ότι είναι μια από τις ομάδες grand favori για να μπει στην εξάδα. Είναι μια αρκετά εντυπωσιακή αλλαγή. Τώρα, για τα όσα συμβαίνουν με τις διαιτητικές αποφάσεις αυτές που φαντάζομαι θα συζητά και πάρα πολύ ο κόσμος, ο δεύτερος mm-hmm. εξής, mm-hmm. θέλω να την ξαναδώ τη φάση του Μασούρα κυρίως, γιατί εκεί νομίζω ότι το κοντρόλ γίνεται με το, πώς να το πω, με το νόμιμο κομμάτι, με το νόμιμο σημείο του σώματος του παίχτη. Mm-hmm. Μπορεί όμως η κίνηση να ξεγελάει, γι' αυτό υπάρχει όμως το VAR. Νομίζω ότι λοιπόν απλώνει το χέρι, ναι, αλλά μπάλα βρίσκεται στον νόμο. Πήραμε και ένα replay ότι... το οποίο αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Δηλαδή, εμένα με μπέρδεψε με τον Νίκο στην μετάδοση, στη βοήθεια που ζήτησε. Του είπα σε πρώτη φάση ότι δεν βλέπω χέρι. Πήραμε και ένα πολύ γρήγορο replay από την πίσω λήψη, πίσω από τον Στάνκοβιτς, το οποίο την έκανε τη φάση κάπως ύποπτη, αλλά ήταν γρήγορο, δεν το ξανάδαμε. Ήταν γρήγορο, ναι, ήταν γρήγορο αυτό. Έχει δίκιο. Αυτή θέλω να την ξαναδώ. Όπως επίσης θέλω να ξαναδώ και την άλλη τη φάση. Γιατί για φάση που εξετάστηκε στο VAR. Προφανώς και ο διαιτητής διακρίνει αυτό που συζητάει και αρκετός κόσμος. Ότι δηλαδή έχει πατήσει ο Ναβάρο το πόδι του Κάλλενς. Ο Κάλλενς πριν τον βρει ο ίδιος, ναι. Και γι' αυτό πέφτει, έτσι. Προφανώς αυτό έχει διακρίνει. Με θέλω να το δω όμως, σίγουρο πάντως είναι ότι με τον τρόπο που ξεκινάμε αυτή το 2024 δεύτερη αγωνιστική, θα έχει πάρα πολύ γκρίνια και πάρα πολύ μουρμούρα. Ήδη είχαμε και δηλώσεις πολύ επιθετικές από τον νέο αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν από λίγο στην Κοσμοτέ TV. Οπότε λοιπόν υπομονή, ηρεμία, να τα δούμε με ηρεμία και θα τα συζητήσουμε όταν πώς να το πω, έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις πάσεις. Πάντως το σίγουρο από ό,τι παρακολουθούμε Βάιε είναι ότι ο κόσμος που έλειπε σήμερα σε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια από την Κερκίδα αδίκως την πληρώνει. Ναι, 100% την πληρώνει αδίκως, δεν το συζητάω. Από την άλλη μεριά, ξέρεις, είναι και λίγο φαύλος κύκλος εσύ για να αυτήν την κουβέντα. Δηλαδή από την άλλη μεριά σου λέει και η κυβέρνηση και εγώ κόντρας από το μέτρο είμαι. Δηλαδή και εγώ πιστεύω ότι παίρνουμε ένα μέτρο μόνο και μόνο για να τραβήξουμε αυτή και όχι να πολεμήσουμε ουσιαστικά το πρόβλημα. Από την άλλη μεριά όμως είναι και σαν να λέει η κυβέρνηση ότι κοιτάξτε να δεις, δεν κάνετε και κάτι σαν ομάδες να το διαφυλάξετε αυτό. Και επειδή ναι. Έχει μια διαδικασία σε εξέλιξη τώρα, μια έρευνα σε εξέλιξη τώρα, κάτι να δούμε τι θα βγει και από εκεί, για να διαπιστώσουμε και αν γίνεται και κάτι ουσιαστικό ή δεν γίνεται κάτι ουσιαστικό από τις ομάδες. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να εμφανιστεί και, πώς να το πω, μια αντίδραση. Ναι, λάθος, ένα αποτέλεσμα, λάθος. Κάτι, ναι. Να εμφανιστεί mm. κάτι. Και εγώ δεν μπορώ να βλέπω τα γήπεδα άδεια. Και εγώ εκνευρίζομαι αφάνταστα. Δεν λύνεται και διαφορετικά το πρόβλημα όμως. Έχω ξαναπεί 15.000 φορές ότι αν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τις μεταρχές των ΠΑΕ ήθελαν να παρουσιάσουν ένα καλύτερο προϊόν θα το είχαν καταφέρει. Αυτό που τους νοιάζει δυστυχώς περισσότερος από αυτούς, για να μην πω σε όλους, περισσότερος από αυτούς που τους νοιάζει να νικάνε αυτοί και να χάνουν οι άλλοι. Με οποιοδήποτε τρόπο. Sorry, αλλά έτσι δεν φτιάχνετε προϊόν. Έτσι φτιάχνετε αυτό που έχουμε εμείς. Ωραία, Βάη. Γιατί θα βρει ο ένας στην άκρη του, θα βρει ο άλλος στην άκρη του, θα κάνει τα κόλπα ο ένας τον άλλον. Και θα συντηρείται αυτή η κατάσταση. Ναι, πραγματικά. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε να συζητήσουμε για τον ντέρμπι
για όλη τη φασαρία που σηκώθηκε γύρω από αυτό, για τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και την αλλαγή που έχω, και τις αλλαγές μάλλον που έχουμε στην βαθμολογία, και με τον Μιχάλη Τσόχο. Έλα Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη. Δυστυχώς, αλλά είναι μια ακόμη βραδιά που μπλέκουμε πολύ άσχημα με την Διετησία και που το ξέρουμε ότι θα μπλέκουμε άσχημα με την Διετησία όταν έρχονται ξένοι διαιτητές με εξαιρετικά αμφίβολης ποιότητας. Δεν αλλάζουν τίποτα σε σχέση με την ποιότητα των Ελλήνων διαιτητών, γιατί εγώ δεν θέλω να μιλάω ποτέ για, δεν το έκανα ποτέ και δεν θα το έκανα και τώρα για προθέσεις, αλλά για ικανότητες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός ο διαιτητής που ήρθε να σφυρίξει το ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι ένας διαιτητής καρμανιόλα, επικίνδυνος, που τίναξε το παιχνίδι στον αέρα και δημιουργεί ένα σωρό ζητήματα που έτσι κι αλλιώς ένα τοξικό περιβάλλον όπως είναι αυτό του ελληνικού ποδοσφαίρου γίνεται ακόμη πιο... Mm-hmm. Πιο μεγάλα, δεν τα αντέχει, ναι. Ναι, ναι. Και το γνωρίζαμε και το ξέραμε και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν πρόκειται για κρίσιμα για πολύ μεγάλα τέρμπι, καλό είναι να έρχονται κάποιοι διαιτητές που όταν ήρθαν τέτοιου είδους διαιτητές, αυτό που λέμε κορυφαίες και ρίχτρες, δεν συνέβη το παραμικρό. Όταν ήρθαν διαιτητές από δευτερότριτες χώρες και αμφίβολης ποιότητας και αμφίβολης εμπειρίας, το πράγμα συνήθως δεν πήγαινε καλά και δεν πήγε και αυτή τη φορά καλά. Δεν έχει νόημα να το πιάσουμε φάση-φάση. Νομίζω η πιο κλασική περίπτωση, αυτό που σε κάνει να απορρίσεις πραγματικά, είναι η φάση του πέναλτι που ζητάει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Όλα τα άλλα μπορεί ο καθένας να δίνει την ερμηνεία του. Πάντα η ιστορία με τα χέρια σηκώνει πολύ κουβέντα. Αλλά αυτή η φάση με το πέναλτι δεν σηκώνει πολύ κουβέντα και αυτό είναι που δημιουργεί και, και το μεγάλο πονοκέφαλο, ότι αν αυτά τα λάθη δεν τα διορθώνουμε ούτε μέσω του VAR, τότε η αναξιοπιστία θα γιγαντώνεται. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα συνεχιστεί αυτό το πρωτάθλημα, δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει η τοξικότητα, δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει η ΚΕΔ, ο Σουηδός, ο αρχιδητής, η ΕΠΟ, αλλά όλο αυτό μεγαλώνει δυστυχώς τα ζητήματα και δεν μας αφήνει να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αν μιλάγαμε για ποδόσφαιρο, σήμερα θα μιλάγαμε για δύο πολύ κακές ομάδες, όπως εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο του Καραϊσκάκη. Απλώς η μία είναι και ψυχολογικά χάλια, mm-hmm. Ολυμπιακός. Mm-hmm. Η ΑΕΚ δεν είναι ψυχολογικά χάλια, είναι μια χαρά ψυχολογικά, αλλά αγωνιστικά εξακολουθεί να απέχει πάρα πολύ από την περσινή ομάδα. Στο αντίστοιχο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, όταν προηγήθηκε 0-2, το έφτασε στα 4 γκολ τη διαφορά, mm-hmm. και θα μπορούσε να την πάει και από πάνω. Η ΑΕΚ σήμερα, ένα μάτς που φαινόταν στο 30 ότι ο Ολυμπιακός θα ζήσει μια πολύ δύσκολη βραδιά, θα μπορούσε πολύ άνετα να μην το έχει πάρει, mm-hmm. από το γεγονός ότι προηγήθηκε με 0-2. Και αυτό δείχνει ότι δεν είναι στα καλύτερά της η ΑΕΚ, ή τέλος πάντων, για να το λέω πιο σωστά, επειδή τον πήχη για την ΑΕΚ τον βάζουμε πολύ ψηλά, ο Αλμέιδα μας έχει κάνει να τον βάζουμε πολύ ψηλά, δεν είναι η φετινή ΑΕΚ με ελάχιστες εξαιρέσεις και ελάχιστα μάτσι η περσινή ΑΕΚ. Δεν ξέρω πού ακριβώς οφείλεται αυτό, στις πολλές απουσίες, στην έλλειψη ενέργειας, έντασης. Στο δεύτερο ημίχρονο έμοιαζε να έχει μεγαλύτερη ενέργεια και ένταση ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, που είναι στην εποχή του Αλμέιδα, δεν ξέρω πότε το έχουμε συναντήσει αυτό σε επίπεδο ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ έπαιζε μέχρι να βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0, σαν να μην έπαιζε ντέρμπι. Είναι πολύ παράξενο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργήσε, πώς είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά, τι είχαν συζητήσει μεταξύ τους, αλλά δεν καταλάβαινες ότι ο ΠΑΟΚ ζει ένα ντέρμπι μέσα, ναι, στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Το κατάλαβες από το 2-0 και μετά. Που αυτό λίγο έλειψε να του επιτρέψει να μην χάσει, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ναι, δεν έχει γίνει. Ναι, ναι, όταν κάνεις πρωταθλητισμό και θες να πάρεις το πρωτάθλημα και παίζεις ένα τέτοιο είδους ντέρμπι, ήταν ένα ανησυχητικό σημάδι για την οτροπία, γιατί το να συμβεί, προφανώς δεν μπορεί να κερδίσει συνέχεια, να κάνεις τέτοιου είδους σύρρηση συνέχεια, να βάζεις συνέχεια 4 και 6 γκολ, θα σου στραβώσουν και κάποια μάτια, σε κάποια μάτια δεν θα είσαι καλός. Η αμφιβολία μου είναι, γιατί είδα όλο το δεύτερο ημίχρονο μόλις τελείωσα με το Liverpool Arsenal, και είδε και μετά και λίγο στο Replay TV αποσπάσματα από το πρώτο ημίχρονο,
έβλεπα έναν ΠΑΟΚ σαν να μην παίζει σε ντέρμπι και πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Mm-hmm. Καλώς δεν ήταν σήμερα ούτε ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι. Και εκεί βεβαίως υπάρχει ζήτημα και θα γίνει και εκεί πολύ κουβέντα για τη φάση και το πανελληνικό στο τέλος του πρώτου χρόνου. Και εδώ προφανέστατα έπρεπε να έχει επέμβει ο ΒΑΡ. Αλλά αν μείνουμε στο αγωνιστικό κομμάτι, και εδώ έχουμε ανησυχητικά πράγματα για τον Παναθηναϊκό, ειδικά το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Δηλαδή, ένα ματς που το γίνει τον Πανετολικό 2-0, ακόμα και αν σου μπει ένα υπέροχο γκολ σαν αυτό που έβαλε ο Σενγγέλια, συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν, και αυτό το γκολ μπαίνει στις καθυστερήσεις στο 90-1, δεν είναι δυνατόν μετά κάνοντας πρωταθλητισμό για 4 λεπτά να σε πιάνει πανικός και να δίνεις την δυνατότητα στον Πανετολικό να κάνει μία ακόμη πολύ μεγάλη ευκαιρία, έστω και επιστημένη μπάλα, για να στο κάνει 2-2. Και αντιλαμβάνεται νομίζω ο καθένας τι κάζο θα ήταν αν είχε συμβεί αυτό το 2-2. Αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, δεν εννοώ στο τελευταίο πεντάλεπτο, mm-hmm. εννοώ στο τελευταίο ημίωρο, δεν ήταν καλά. Ήταν ενδεχομένως βέβαια το 2-0 να του έκανε κακό, σύν το γεγονός ότι σκεφτόταν την τετάρτη παίζει με τον Ολυμπιακό. Οπότε πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές και από μόνοι τους λειτουργούν και κρατάνε δυνάμεις και δεν παίζουν τόσο όσο να τελειώσει το μάτι, να φύγουμε να πάμε στο ντουζ, να μην καταναλώσουμε άλλη ενέργεια. Αλλά είναι ένα μικρό ανησυχητικό δείγμα, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Ωραία, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Ηρακλή Αντίπα. Έλα, Ηρακλή, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα και στους φίλους. Χρόνια σου πολλά και λέω. Να σε καλά. Λοιπόν, καλησπέρα και στους φίλους αγροτές. Ξέρεις όλα αυτά τα χρόνια πλέον που βγαίνω και σχολιάζω τα παιχνίδια εξαιτίας του Ολυμπιακού από κάθε Κυριακή, σε ένα ποσοστό 90%. Σπανίως εγώ αναφέρομαι σε διαιτησίες. Mm-hmm. Σπανίως. Λοιπόν, αλλά εντάξει το σημερινό λες και κάπου όπα και με ξεπερνά. Δηλαδή, ναι, έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση, δεν δείχνει το πρόσωπο που έπρεπε να δείξει, όπως βρέθηκε πίσω στο σκορ, τα από πάλι από δύο στιμένες φάσεις που έχει δεχτεί πάρα πολλά γκολ από κόρνερ τη φετινή σεζόν, αλλά στο δεύτερο μήχρονο ο Ολυμπιακός έβγαλε προσπάθησε να εσωφαρίσει, για την ακρίβεια εσωφάρισε, ακυρώθηκε ένα γκολ του Μασούρα που την έχει βρει την μπάλα καθαρά με τον ώμο, δηλαδή έχει πουθενά, δηλαδή δεν υπάρχει χέρι, στο καπάκι δεν δίνει και πέναλτι. Στην πολύ ωραία προσπάθεια που κάνει ο Ναβάρο για να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω, δηλαδή έχει ισοφαρίσει. Και εκεί που απορείς, εγώ δεν έχω όλη την καλή διάθεση και να δεχτώ, ρε παιδί μου, ότι δεν τάδε στο mm-hmm. κανόν κυρώ. Πλέον υπάρχει ΒΑΡ. Και είμαι και από τους τύπους που πει ότι πρέπει να μπει η τεχνολογία όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται στο ποδόσφαιρο, δηλαδή να μπει και το goal line technology. Όλα αυτά και τα λέω και το βράδυ και τα λέω και στα σχόλια και στις εκπομπές το πρωί και το βράδυ. Λοιπόν, αλλά τώρα να πηγαίνεις να είσαι στο ΒΑΡ, να βλέπεις αυτές τις φάσεις και να λες παίζεται, τι να σου πω. Δηλαδή, εγώ που ήμουν και στο γήπεδο, πραγματικά δεν το πίστευα. Και δεν λέω κάτι εδώ το replay, λέω δεν είδα καλά, δεν μην είδα καλά. Αλλά τα βλέπεις το replay και είναι πεντακάθαρες φάσεις. Λέμε, γιατί άκουσα και λίγο το σχόλιο του Μιχάλη που είπε ότι όταν έρχονται οι διαιτητές εντελώς β' διαλογής, εννοούμε δηλαδή ότι δεν παίζουν σε καλά πρωταθλήματα, ότι αν δεν είναι διαιτητής, γιατί ο Ολυμπιακός το είχε πει αυτό πριν το μάτς, ότι έχει μπει ένας διαιτητής που δεν έχει καμία εμπειρία για να βγάλει ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ πήγες και θέλω να είμαι και δίκαιος, στο πρώτο ημίχρονο νόμιζα ότι είχε ξεχάσει τη σφυρίχτρα του. Νόμιζα δηλαδή ότι έχει έρθει ένας διαιτητής ο οποίος... Ναι, και στο πειθαρχικό κομμάτι είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί δεν το είχαμε τονίσει. Ναι, ή ότι σφυρίζει ντέρμπι παραμονή στη Β' Αργεντινής. Στην conference θα έχει σφυρίξει περισσότερο ο Άγγλος διαιτητής. Έχει αφήσει και μπαρκαρίσματα και για τις δύο ομάδες. Δεν θα σας πω ότι ήταν μόνο κατά του Ολυμπιακού. Στο πρώτο ημίχρονο μιλάμε τώρα δηλαδή... Κοίτα, ευτυχώς ήταν εξαιρετικός ο επαγγελματισμός των παικτών, που οι περισσότεροι γνωρίζονται από τα συνεχή παιχνίδια, γιατί η κατάσταση θα μπορούσε να έχει ξεφύγει στο τέλος. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μαργαρίσματα, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Και λέω, σφυρίζει αυτός, έχει πάρει τη σφυρίχτρα μαζί. Δηλαδή, τι θα κάνει. Και στο δεύτερο, στη μία φορά σφύριξε λάθος που δεν μετράει, συμμέτρησε τον κόλ του Μπάσορα, και στην άλλη συνέχισε να μη σφυρίζει στη φάση του πέναλτι του Ναβάρο. Τώρα, από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός
Εντάξει, έχει κάνει τις δηλώσεις ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, θα δούμε θα πώς μπορέσει να προστατεύσει την ομάδα από την σημερινή τραγική διαιτησία. Αλλά λέω σημερινή τραγική, αλλά για να τα λέμε όλα, και με τον Βόλο έχει αδικηθεί ο Ολυμπιακός και στο Περιστέρι δεν δίνει το πέναλτι στο Βόντενσε. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός. Παρ' όλα αυτά το λέει ο ίδιος του, οι φίλοι το λένε. Σε όποιες εκπομπές και να βγουν, είναι προβληματισμένοι από την εικόνα της ομάδας. Βεβαίως. Αλλά και στο Βόλο και στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κερδίσει. Και σήμερα τουλάχιστον έχει σοφάρισει. Όχι, ισοφάρισει. Γιατί με μπήκε το κουλτούμα σήμερα. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν ισοφάρισε. Αυτά Γιάννη. Μην να πω κάτι άλλο. Ωραία, Ερακλή. Πάμε στον Βαγγέλη Νερατζιά να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός σε πρώτη φάση έκανε το καθήκον του, παίρνοντας την νίκη και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε την απώλεια του ΠΑΟΚ για να μείνει μόνο στην κορυφή. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα σαν και στους ακροατές μας. Εντάξει, ναι, μοιάζει πολύ μακρινό πλέον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού το απόγευμα απέναντι στον Πανετολικό. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία σε σχέση με αυτό που αντιμετώπισε κόντρα στον ΠΑΣ, και αυτό οφείλεται στον αντίπαλο, στην ομάδα του Αγρινίου, που παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο αμυντικά και δυσκόλεψε σε μεγάλο βαθμό τον Παναθηναϊκό. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν το επέτρεψε να κάνει πολλές φάσεις, κάλυψε πολύ καλά τους χώρους, διεκδίκησε όλες τις δεύτερες μπάλες. Απλά το θέμα ήταν ότι δεν μπορούσε να πάρει βέβαια την μπάλα από τα πόδια του Παναθηναϊκού, που προσπαθούσε με πολλή κυκλοφορία να βρει κάποιους διαδρόμους προς την περιοχή του Πανετολικού. Το κατάφερνε περισσότερο από τα άκρα και λιγότερο από τον άξονα στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός, που είχε και αρκετές αλλαγές στη μεσαία του γραμμή. Ωστόσο, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μέσα σε λίγες ημέρες είδαμε ότι έκανε πολύ καλή έναρξη στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός, όπως είχε κάνει και με τον μπάσκετ και με γκολ από τα αποδυτήρια. Έτσι και στο σημερινό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο εμφανίστηκε και πάλι πάρα πολύ, με πολύ ένταση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, θέλοντας να καθαρίσει το μάτς, και αυτό ήταν που τον οδήγησε τελικά και στην νίκη. Στο δεύτερο μέρος ήταν πιο αποτελεσματικός. Υπάρχουν μια σειρά πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε, όπως το γεγονός ότι είδαμε ότι στο διάστημα αυτό, από το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου μέχρι να μπει το γκολ του Παναθηναϊκού το πρώτο, ο Τερίμ γύρισε το σύστημα στη 4-4-2, έπαιξε και με τον Ιωαννίδη και με τον Σπόραρ, και αυτό στην πρώτη ευκαιρία μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Εγώ έχω την αίσθηση, μόνο και μόνο επειδή ήταν μια από τις πρώτες στιγμές, μπέρδεψε στα μαρκαρίσματα τους αμυντικούς του Πανετολικού, έφερε το Σπόραρ μόνο του σε πολύ καλό σημείο και έκανε το 1-0 που ουσιαστικά ξεκλειδώνει και το παιχνίδι. Επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι ο Σπόραρ πετυχαίνει 2 γκολ στη ροή του αγώνα, έχει καιρό να το κάνει, και τώρα που πάμε στην τελική ευθεία σίγουρα είναι ένας απαραίτητος παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Και γενικά φαίνεται ότι σιγά σιγά ο Τερίμ μαθαίνει τους ποδοσφαιριστές του, δοκιμάζει πράγματα, δεν έχει κολλήματα, να το πω έτσι στην απλή γλώσσα, στο να αλλάξει σύστημα για λίγα λεπτά, να δοκιμάσει πρόσωπα. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και μαθαίνει και αυτό στον Παναθηναϊκό. Και το βασικό, Βαγγέλη, είναι ότι στα πρώτα κρίσιμα μάτς ο Παναθηναϊκός είχε, η αλήθεια είναι, ευνοϊκό πρόγραμμα. Έμενε να το επιβεβαιώσει, το έκανε, και τώρα πηγαίνει σε μάτς όπου όποιος και αν είναι στον πάγκο, είναι μάτς τα οποία είναι ντέρμπι. Οπότε σε πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός πέρασε από ένα δύσκολο διάστημα, γιατί είχε να κάνει με την προσαρμογή του νέου τεχνικού μαζί με την ομάδα, παίρνοντας το 2-2. Ναι, αυτό το βοήθησε πάρα πολύ και για να μάθει την ομάδα και για να ξεκινήσει με νίκες και για να φτιάξει ψυχολογία στα αποδυτήρια, να φύγει αυτή η παγωμάρα που υπήρχε αναμφισβήτητα τις πρώτες μέρες μετά τις εξελίξεις που είχαμε, για να καταλάβουν και πόσους θεριστές πώς θα αποδεύει το γκρουπ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα δύο παιχνίδια βοήθησαν τον Παναθηναϊκό ώστε να πάρουν αρκετοί ποδοσφαιριστές χρόνο, ώστε να δείξουν κάποιοι παίκτες ότι επανέρχονται, όπως ο Τζούρισιτς και ο Τσέριν, να μπουν στην εξίσωση κάποιοι άλλοι, όπως ο Σπόραρ που ανέφερα πιο πριν. Και φυσικά το σημαντικότερο, ο Τερίμ να δει περίπου τι ρόστερ έχει στα χέρια του. Για τα παιχνίδια που ακολουθούν τώρα τα δύσκολα, αρχίζει γενομένης με το Κύπρο και μετά το μεγάλο κορυφαίο ντέρμπι, το ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ την Κυριακή, σε μια αγωνιστική που είδαμε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που εκτός από το καλύτερο δίδυμο διαθέτει και πολύ καλούς ακρόους, και αυτός ο Σαβέιρο, εγώ τον είχα εντοπίσει από τον Αύγουστο πριν τραυματιστεί, είναι παιχτάρα μεγάλη, και έδωσε άλλη γεύση στο πρωτάθλημα. Έτσι και είδαμε και ένα ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, στο οποίο συνέβησαν πάρα πολλά και είχαμε και
διαφορετική εικόνα στα δύο ημίχρονα, δηλαδή με την ΑΕΚ να είναι πολύ καλύτερη στο πρώτο, τον Ολυμπιακό να ισορροπεί στο δεύτερο. Γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον το πράγμα, έστω και αν ο Ολυμπιακός προς το παρόν έχει μείνει κάπως πίσω στη βαθμολογία. Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός, μιας και πήγαμε και την κουβέντα στην βαθμολογία, βρίσκεται εκτός τίτλου? Δεν μπορώ να το πω τώρα αυτό το πράγμα, Γιάννη μου, γιατί θα σου πω ότι ακόμα δεν είμαστε μαζί με τα πλέον, δεν είμαστε ούτε στον δρόμο τα μισά. Συμφωνώ και εγώ. Δεν έχουμε διανύσει ούτε το 50% των αγώνων, άρα δεν μπορώ να πω και τέτοιο πράγμα για μια απόσταση 8 βαθμών, ας πούμε. Έτσι, αν ήμασταν τώρα στην αρχή των playoff, ενδεχομένως ναι, είναι μια απόσταση στα playoff 8 βαθμού που δύσκολα τους καλύπτεις. Αλλά όταν υπάρχουν και άλλες πόσες αγωνιστικές για την κανονική περίοδο, νομίζω ότι είναι βιαστικό. Ωραία, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Πάμε μια βόλτα στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Αλέξη Σαββόπουλο για την μεγάλη νίκη Αλέξη του Άρη, η οποία νομίζω σε μεγάλο βαθμό ήρθε, γιατί το πλάνο του μάτζου στο σημερινό παιχνίδι μας έδωσε στο Βικελίδη σε έναν αγνώριστο ΠΑΟΚ και έναν άκρος αποτελεσματικό Άρη. Καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Ήταν σαν να έβλεπες ένα παλιό Άρης ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο. Με αυτή τη δοκιμασμένη, την πετυχημένη συνταγή του Άκη Μάντζιου απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεν πρώτη φορά που βλέπουμε αυτό το έργο. Είναι αυτό το στυλ που ταιριάζει σε τέτοια παιχνίδια, νομίζω. Στην ομάδα του Άρη να περιμένει, δηλαδή στα 3/4 των αντίπαλων, να έχει υπομονή, να έχει αυτοσυγκέντρωση, να έχει αλληλοκαλύψεις, να έχει πολύ ψηλά επίπεδα αυτοσυγκέντρωση σχεδόν σε όλο το 90 λεπτό και φυσικά αποτελεσματικότητα στις φάσεις που βρήκε στην επίθεση. Και ένα πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή φυσικά, εννοείται. Δύο θα πω εγώ είχε μεγάλους πρωταγωνιστές, ο ένας επιθετικά ο Σαβέρη, ο οποίος μας συστήθηκε σήμερα δικαιώνοντας και τον προπονητή του για την επιλογή να το χρησιμοποιήσει στο βασικό σχήμα, με assist το πρώτο γκολ και εξαιρετικό τελείωμα στο δεύτερο, και έναν Ζουν που πήγε να πάρει τα ημεία από τον Ταρίντα, νομίζω, σήμερα στα παίξηματα, στη μαχητικότητα, στις αντοχές, ήταν πανταχού παρόν. Από κοντά φυσικά και ο Νταρίτα και γενικότερα όλοι οι ποδοσφαιριστές του Άρη έδειξαν αυταπάρνηση, έδειξαν ζήλο, έδειξαν διάθεση, είχαν τρεξίματα, ακολούθησαν πιστά το πλάνο και στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης δεν ανησύχησαν από τον αντίπαλο. Στο τέλος, εντάξει, λογικό ο ΠΑΟΚ να πιέσει, να βγάλει κάποιες φάσεις. Είχε και τον Κουέστα όταν χρειάστηκε στο τέλος να κάνει εκείνη την επέμβαση. Ο μοναδικός παίκτης, νομίζω, γενικά από τον ΠΑΟΚ που τον προβλημάτισε είναι αυτό το υπέροχο ταλέντο που ακούει στο όνομα Κωνσταντέλιας. Σε κάποιες στιγμές δεν είχε απάντηση στον μικρό και ίσως νομίζω ότι θα μπορούσε μετά το 0-2 να γίνουν λίγο πιο γρήγορα κάποιες αλλαγές και ένα φρεσκάρισμα στη μεσαία γραμμή. Μας εντός τέλος καλό, όλα καλά για τον Άρη, που έβγαλε αντίδραση, έβγαλε χαρακτήρα, πέτυχε μία νίκη και απέδειξε ότι ανεξαρτήτως κατάστασης κόντρα στον ΠΑΟΚ ποτέ δεν θα είναι κάτι εύκολο για την ομάδα του Μουτσέσκου να περνάει από το Κλειάνθης Βικελίδης. Το θέμα είναι ότι με το σημερινό αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά για μένα ότι ο Άρης επίσης έχει αδικήσει για τον εαυτό του με τις απώλειες που έχει. Σίγουρα δεν είναι ο Άρης των προηγούμενων ετών. Έχει δομικά ζητήματα πολλά, έχει ανορθογραφίες, τα έχουμε πει, τα έχουμε επισημάνει αρκετές φορές. Αλλά νομίζω ότι έχει αδικήσει σε πολλά παιχνίδια τον εαυτό του. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ψηλά στη βαθμολογία, εάν έδειξε την ίδια νοοτροπία και την ίδια αυτοσυγκέντρωση στο παιχνίδι με τη Λαμία, θα πω εγώ. Ναι, στα εύκολα κυρίως. Άσε και τα μεγάλα μάτια στην άκρη, που καταλαβαίνω ότι λες και νομίζω συμφωνώ απόλυτα κι εγώ. Αυτό θα μπορούσε να τον έχει λίγο πιο ψηλά στη βαθμολογία. Και φυσικά κλείνοντας να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και στο επίπεδο της ψυχολογίας το ότι έρχεται ένα μάτι την Τετάρτη στο Κύπελλο που είναι εξόχως σημαντικό για τον Άρη και θα πάει με μια άλλη αυτοπεποίθηση, με ένα σίγουρα διαφορετικό αέρα μετά από την σημερινή επικράτηση. Και λίγο περισσότερο νεύρο, θα έλεγα, γιατί κάπου η ομάδα μέχρι το σημερινό παιχνίδι έδειχνε να αδειάζει. Και δεν αναφέρομαι τόσο για τον Μάτζιο και τα αποδυτήρια, αναφέρομαι κυρίως για τον κόσμο. Ήθελε κάπου κάπου να πιαστεί και να μην αφήσει την χρονιά να τσουλήσει έτσι. Είχε τονίσει το ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Ήταν αυτά τα πολλά τα σκοτσέζικα ντους, τα συνεχώς μια λίγο ζεστό και πολύ κρύο. Είχε απομακρύνει λίγο τον κόσμο. Αυτό μπορεί να έχει και το ενδιαφέρον. Σίγουρα να δώσει ένα κίνητρο διαφορετικό. Το θέμα είναι ότι πηγαίνοντας λίγο πιο μπροστά στο μάτς που έχουμε την Τετάρτη, δυστυχώς ο Άρης με αυτούς που έπαιξαν σήμερα, Γιάννη, θα πρέπει να πάει να παίξει και την Τετάρτη. Δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει rotation. Δεν έχει επιλογές πολλές. Πάνω κάτω, αυτούς που είδαμε σήμερα θα δούμε και την Τετάρτη. Το ζήτημα είναι πόσο συγκεντρωμένοι, πόσο φρέσκοι θα μπορέσουν να είναι σε 3-24 ώρα
σε αυτό το σημαντικό αγώνα. Και το πρόγραμμα είναι non-stop γιατί μέχρι τις 21 Γενάρη ο Άρης έχει το μάτς με την ΑΕΚ, μετά πηγαίνει Αγρίνιο, μετά υποδέχεται την ΑΕΚ για τον επαναληπτικό και κλείνει αυτό τον μίνι Γολγοθά με μάτς με τον Ολυμπιακό. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν και έχω την εντύπωση και μπορώ να το βεβαιώσω από τώρα ότι στο μάτς με τον Πανετολικό που είναι ενδιάμεσα των αγώνων αυτών θα δούμε ένα πολύ εκτεταμένο rotation από τον προπονητή. Mm-hmm. Ωραία, Αλέξη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό βράδυ. Πάμε στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για έναν αγνώριστο ΠΑΟΚ, Δημήτρη, σήμερα στο Κλάνδης Βικελίδης. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, μετά από δύο μήνες πολλών καλών εμφανίσεων για τον ΠΑΟΚ και πολλών αποτελεσμάτων, ήρθε ένα κακό παιχνίδι σε ένα ντέρμπι, σε ένα δύσκολο μάτς. Δίκαιη ήττα, αυτό είναι το πρώτο. Κέρδισε, έχω την αίσθηση, το σχέδιο του ενός προπονητή σε σχέση με τον άλλον. Ένα σχέδιο του Μάντζιου παραδοσιακά με τον ΠΑΟΚ να μείνει πίσω. Ίσως και να μην ήταν εύκολο να μείνεις πίσω στην έδρα σου και να περιμένεις τον αντίπαλο, αλλά αυτό επέλεξε ως πιο πιθανό τρόπο για να πάρει κάτι και του βγήκε. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε ποσοστά κατοχής στο πρώτο μέρος 70-75%, αλλά ήταν σχεδόν όλη του η βασική, όλα τα όπλα ήταν σε πολύ κακό βράδυ. Mm-hmm. Ο Τάισον, ο Ντεσπότοφ, ο Μπράντον, ο Μούρκ, τα Χαφ, ένας μπάμπα σε κάποια διαστήματα και οι αλλαγές. Δεν γίνεται να διεκδικείς κάτι από το 70 και 75 και μετά. Θα μπορούσε και να τον πάρει τον βαθμό. Είχε μια τελευταία ευκαιρία ο Σβάμπ που πολύ κοντά την έχασε, αλλά θα το έκλεβε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχασε δίκαια. Ήταν ένα ακόμη δύσκολο μάτς με τον Άρη και την ΑΕΚ, όπου ο ΠΑΟΚ έχει κακή εμφάνιση. Είναι πολλά τα ημίχρονα, θα πω, με Άρη και ΑΕΚ, όπου ο ΠΑΟΚ είναι κακός. Ας το θέσω έτσι. Ας το ξεχωρίσω έτσι. Μπορεί και να το δικαιούται μετά από τόσο μεγάλο διάστημα καλών εμφανίσεων. Είναι ένα καμπανάκι, σαφώς πρέπει να προβληματιστούν για το τι δεν πήγε καλά. Δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία, ούτε μερικά ανάποδα σφυρίγματα. Και συνεχίζει. Πρέπει να αναλυθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Να δει και δεξιά-αριστερά τι γίνεται και με άλλους αντιπάλους και την αντιμετώπιση που έχουν. Γιατί στις λεπτομέρειες θα πω ότι ο Άρης και στα δύο μάτια με τον ΠΑΟΚ έχει καλύτερη διαιτησία. Είναι λεπτομέρεια αλλά πολύ έτσι τρανταχτή, γιατί σήμερα υπάρχει μεγάλη κουβέντα δικαιολογημένα για διαιτησία, γιατί γίνανε πράγματα και θαύματα ειδικά στο Καραϊσκάκη. Και συνεχίζεται η χρονιά με πάρα πολλά τέτοια ντέρμπι, το οποίο ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει μάθημα ότι δεν φτάνει απλά να παίζει καλά θεματικά. Πρέπει να βρει και την ουσία. Mm-hmm. Είχε πολλούς δεφορμέ. Στο δικό σου κεφάλι, Δημήτρη, ξεκαθάρισε τι έφταξε σήμερα. Το λέω γιατί ο Άρης γενικά στο τακτικό κομμάτι ήταν πολύ καλός. Από την άλλη, από τον ΠΑΟΚ έλειψε φαντασία. Υπήρξε έντονη κριτική και για την παραμονή του Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στον πάγκο. Εσύ τι λες? Πάντα. Ναι, σε ένα στραβό αποτέλεσμα πολλά μπορούμε να πούμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει βασικούς. Δεν, δηλαδή, και να έπαιζε, είμαστε σίγουροι και να πήγαινε καλά, ότι μόνος του θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα όλων των άλλων που ήταν πολύ αρνητική. Είχε το σχέδιό του να τον φέρει στην πορεία, γιατί έτσι κάνει σε πολλά μάτς, όταν θα άνοιγε το μάτς. Τον φέρει για να τελειώσει με αυτόν το παιχνίδι. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν του βγήκε το σχέδιο του αντιπάλου. Αυτή είναι η αλήθεια και κάπως έτσι έχασε ο ΠΑΟΚ. Κάτι τελευταίο, γιατί το πιο σοβαρό απ' όλα στη χώρα είναι η βία και τα μάτια γίνονται και κλεισμένα των θυρών. Σήμερα κρεμάστηκε ένα πανό του Χαριλάου πανηγυρικού χαρακτήρα για μια δολοφονική επίθεση από παδούς του Άρη, από παδούς του ΠΑΟΚ. Πανηγυρικού χαρακτήρα. Από αυτά που ξέρεις κρεμούν οι οπαδοί. Mm-hmm. Για να πικάρουν mm-hmm. οι μεν τους δε. Είναι ντροπή για όλες τις αρχές που υπάρχουν ατιμόρυτοι και κουροφόροι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μπορούν και πανηγυρίζουν επειδή στέλνουν σε νοσοκομείο άλλους οπαδούς. Και αυτό γίνεται σε περίοδο
όπου υπάρχει έρευνα για τη βία. Η ατιμορρησία για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι είναι η κύρια αιτία για τη βία που έχουμε κυρίως εκτός γηπέδων. Mm-hmm. Αυτό που έγινε απόψε εδώ και ακολούθησε μάλιστα και μια προσαγωγή 40 οπαδών του ΠΑΟΚ από μια καφετερία το βράδυ χωρίς κανένα λόγο, όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα και ψάχνουν όλοι αυτοί για ηθικούς αυθοργούς. Νομίζω πρέπει να κοιτάξουν πολύ καλά τον καθρέφτη για να δουν τι φταίει και συνεχίζεται η βία μακριά από τα γήπεδα. Ωραία Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους και στους φίλους. Ακούν σε μια αγωνιστική που μας έδωσε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε, είναι αλήθεια, αλλά επειδή είναι και περασμένη ώρα θα τα πω όσο πιο γρήγορα γίνεται, να κάνω ένα συνολικό σχόλιο, να πω ότι οι τέσσερις μεγάλοι νομίζω ότι στη σημερινή αγωνιστική μέρα δεν είχαν καλό πρόσωπο, με αυξομοιώσεις στις αποδόσεις τους, αλλά νομίζω ότι όλους μέσα στη σεζόν τους έχουμε δει σε πολύ καλύτερες βραδιές. Να αρχίσουμε χρονικά από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος νομίζω ότι έχει χάσει ένα ημίχρονο. Οι παρεμβάσεις όμως του Τερίμ στην ανάπαυλα, δύο αλλαγές του έδωσαν την επιθετικότητα που ήθελε. Έβαλε γρήγορα το γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και νομίζω ότι εκεί κάπως απλοποίησε τα πράγματα. Και άρχισε και κάποια διαστήματα να αποδίδει αυτό το πρεσάρισμα ψηλά που θέλει και την άμεση πίεση για να δημιουργήσει φάσεις. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα και επίσης πρέπει να πιστώσουμε ότι ο Πανετολικός με τον Πετράκη έχει αρχίσει και δείχνει συνεχώς καλύτερα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και εκεί που τον είχαμε πριν από λίγο καιρό από τα μεγάλα φαβορία υποβασμού, νομίζω ότι δεν είναι πλέον σε αυτήν την μοίρα. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να το κρατήσει αυτό, όπως πρέπει να προσέξει και λίγο νομίζω τα μετώπισε γιατί στο τέλος αγχώθηκε. Κρατάω το πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο του Ζέκα που θύμισε 10 από τα παλιά με τρεξίματα και να βρίσκεται σχεδόν παντού μετά από κάθε χαμένη παλιά, μετά από κάθε μεταβίβαση που άλλαζε κατοχή, να βρίσκεται και να καλύπτει. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα πιαστώ από την κουβέντα του Λουτσέσκου. Μάλλον δεν έχει δει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Το έχει δει, Νικόλα μου, πρόλαβες? Φίλε, το ντέρμπι δεν το πρόλαβα γιατί ήμουν σε λεωφορείο για δηλώσεις. Ακριβώς. Είπε ότι μάλλον για να πικάρει τον Άρη, ότι ο Άρης έπαιζε σαν να ήταν το παιχνίδι της ζωής του, ξέρω. Ότι και καλά, ρε παιδί μου, για αυτό είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι, ενώ εμείς, ναι, ξέρεις, έχουμε πάει. Φαινόταν αυτό μες στο παιχνίδι, αλλά εγώ το παίρνω για καλό. Διότι ο Άρης το αντιμετώπισε όντως ως ντέρμπι το παιχνίδι, ενώ ο ΠΑΟΚ μπήκε με λίγο ύφος μπλαζέ, ότι εντάξει μωρέ, είναι ακόμα πράγματα από τα πολλά, έχουμε στην πορεία και ντέρμπι, έχουμε και άλλα πράγματα. Αλλά ένα κακό πρώτο ημίχρονο, με τον Άρη όμως να βγαίνει πιο δυνατά στις φάσεις, ευτύχησε μετά και στο δεύτερο μικρό να βάλει δύο γκολ ο Άρης, ωραία γκολ και δικαιωματικά δεν το ευτύχησε, δεν εννοώ ότι ήταν κοντά του αγώνα και άργησε μετά ο ΠΑΟΚ να αντιδράσει, προσπάθησε να αντιδράσει, έβγαλε κάποια αντίδραση, όχι αυτή που μας έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ. Πάντως για όσους δεν έχουν το παιχνίδι, αν έχουν στο μυαλό τους έναν ΠΑΟΚ που έμπαινε το τελευταίο καιρό μέσα στον οξικό χώρο και έχει μια άνεση, μια αυτοπεποίθηση και μια αίσθηση υπεροχής απέναντι στον αντίπαλο, αυτή δεν την είχε καθόλου στο σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή άντε λίγο στα πρώτα λεπτά να ήταν κάπως έτσι. Πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ κακό γενικότερα και για τις δύο ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ο Άρης ήταν καλύτερος και δικαίως πήρε το ντέρμπι. Πάμε και στο παιχνίδι της, το τελευταίο παιχνίδι, στο Γιώργος Καρασκάκης, εκεί που επίσης είδαμε πράγματα διαφορετικά. Είδαμε μια πολύ καλή ΑΕΚ στην αρχή. Προηγήθηκε, δικαίως προηγήθηκε, ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό πρέπει να κρατήσει, ότι μετά το 0-2 με τα μαύρα σύννεφα που άρχισαν να πλανώνται πάνω από τα κεφάλια των παιχτών, γιατί είναι γενικότερα η κατάσταση όχι ιδεατή τέλος πάντων στην ομάδα του Ολυμπιακού, βρήκε τον κολλητή μείωσης με τον Μασούρα πριν το ημίχρονο και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο σαφώς βελτιωμένος και ένας Ολυμπιακός που αυτό που πρέπει να κρατήσει δεν είναι μόνο η αγωνιστική βελτίωση, γιατί εντάξει ένα ντέρμπι μπορεί να γίνει και αυτό, ειδικά όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ, αλλά πρέπει να κρατήσει ότι οι παίκτες του βγάλανε μια αντίδραση, έναν ψυχισμό, ένα δυναμισμό που δεν τον είχαμε δει στο προηγούμενο παιχνίδι που ιτήθηκε ο Ολυμπιακός και από εκεί πρέπει να κρατηθεί. Σαφώς υπάρχουν τα παράπονα για την διαιτησία που σηκώνουν πάρα πάρα πολύ κουβέντα και όντως νομίζω σηκώνουν πάρα πολύ κουβέντα και για ακόμα ένα παιχνίδι μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ, δεν τελείωσε το μάτι και βρέθηκε στο τέλος να αγωνιά και να αγχώνει και τους φίλους της μέσα στα τελευταία λεπτά που βρήκε χώρους και βρήκε κάποιες επιθέσεις. Επίσης πολύ σημαντική νίκη για τον Παζ Γιάννενα με ανατροπή μάλιστα επί του Αστέρα Τρίπολης και είναι σημαντική νίκη τόσο και για αυτόν
που ξεκολλάει από το πάτο, όσο και για τον Ατρόμητο, διότι ο Αστέρας είναι ένα βαθμό πλέον πάνω από τον Ατρόμητο, έκτος και έβδομος, και εδώ συζητιέται η θέση για τα play-off. Νομίζω ότι κάλυψα πλήρως, Νικόλα μου. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή, αυτό είναι καλό για την ψυχολογία του, και έχει μπει με το δεξί, έχει κάνει ποδαρικό με 2-2 στη Λεωφόρο σε δύο θεωρητικά βατά παιχνίδια, αλλά όπως είδαμε και στο Λαμία Ολυμπιακός, το βατό παιχνίδι είναι πολύ σχετικό, μπορεί να το κάνεις εσύ πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Δηλαδή με τα Γιάννα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, σήμερα όμως ήταν πολύ πιο δύσκολα μέχρι να το πετύχει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός, είχε και ένα πολύ μαχητικό αντίπαλο, είχε ανέβει σαφώς σε σχέση με τον πρώτο γύρο και ο Πανετολικός, έχει τον Πετράκη στον πάγκο που είναι μανούλα στο να απονευρώνει τους μεγάλους αντιπάλους, έπαιξε πολύ καλή, όχι απλά άμυνα. Ο Πανετολικός έκλεισε όλους τους χώρους και πολλά τρεξίματα και ντουμπλαρίσματα και είχε και 2-3 φάσεις, πέρα από τον κόλπο ήταν πολύ ωραίο, και 2-3 φάσεις που μπορούσε να κάνει ζημιά, δύο στο πρώτο ημίχρονο, η μία στο σούτ του Μαυρία που έφυγε μπάλα κοντά. Γενικά έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν πρέπει να την υποτιμήσεις, αλλά τα έδωσε κιόλας στο παιχνίδι. Δεν ήταν τόσο εύκολο το match, γιατί και ο Πανετολικός ήταν καλύτερος από τον Μπαζιάννα στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτό το match, και γιατί ο Παναθηναϊκός, πάντα έχοντας στο μυαλό του ότι είχε και δύο ντέρμπι, έκανε ένα mini rotation ο coach που ενδεχομένως νομίζω πέτυχε το να δει όλους τους παίκτες στη δράση, να έχει μια εικόνα πριν πάει στα ντέρμπι, να ξεκουράσει κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, να δώσει την ευκαιρία σε κάποια παιδιά να αγωνιστούν, και μάλιστα στέλνοντας μηνύματα, όπως για παράδειγμα για το Ζέκα, ο οποίος έκανε ένα, μετά από δύο χρόνια σχεδόν, έπαιξε 90 λεπτό βασικός και έκανε ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι. Σαφώς μπορεί να κάνει και ένα δυο λαθάκια, αλλά η ουσία είναι ότι ήρθε ένας τρίτος παίκτης από τον πάγκο πίσω από τον Αράο και τον Πέρεθ να δείξει ότι μπορεί να προσφέρει στο 6-8 σε αυτή τη θέση, τον άξονα. Έστειλε ένα μήνυμα με το Φικάη ότι τα νέα παιδιά τα οποία του κάνουν γενικά του Τερίμ, του έχουμε δει να δουλεύει πολύ με αυτά, θα τους δώσει την ευκαιρία εφόσον πιστεύει ότι μπορούν να πάρουν λεπτά συμμετοχή και κάτι παραπάνω. Ο Φικάη το είχε δείξει το καλοκαίρι ότι έχει προσόντα, ίσως ο Τερίμ το στηρίξει και το δούμε περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει πρόβλημα στα στόπερ. Τώρα ήταν εκτός ο Σέγκεφελτ. Να πω ότι από σήμερα θα μπει κανονικότατα ο Σέγκεφελτ και θα είναι έτοιμος εν ώψη Ολυμπιακού. Θα μπει κανονικά στις προπονήσεις. Οπότε θα προσφέρει μια λύση στον Παναθηναϊκό. Ο Χουακάρ που ήρθε από ίωση έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Ο Βαγιανίδης πήγε πολύ καλά δεξιά με τον Μαντσίνη. Ήταν οι πιο δραστήριες μορφές του Παναθηναϊκού από τη δεξιά πλευρά. Μαντσίνη, Βαγιανίδης και αριστερά ο Χουανκάρη επίσης έβγαλε και την assist, έκανε καλό μάτς. Και γενικά παρά το ανακάτεμα της Τράπουλας, κράτησε και τον Τζούρισιτς που ήταν πιο δραστήριος στο δεύτερο ημίχρονο. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Τώρα πέρα από μια επαγγελματική νίκη, νομίζω ότι αυτή η νίκη ήταν αφενός του Παναθηναϊκού, γιατί όλοι πάλεψαν. Ακόμα και στο 2-1 και το διαχειρίστηκαν σχετικά καλά. Δεύτερον, ήταν του Τερίμ, ο οποίος έκανε πολύ νωρίς αλλαγές και κέρυες αλλαγές και φόρτωσε την περιοχή ρίχνοντας το Φώτιο Ανίδη, όπως είχε γίνει στο Βόλο, πίσω από τον Σπόρα, αλλά στην ουσία βάλε δύο φόρ να παίζουν, να γεμίζουν τη μεγάλη περιοχή, και του βγήκε αυτό με τα δύο γκολ του Σπόρα που έχει πετύχει 10 με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει παίξει και πάρα πολύ, αν δείτε, τις συμμετοχές του. Και απ' την άλλη, τόλμησε να το πω έτσι και το έκανε. Και ο Σπόρα μπορεί να προσφέρει. Είδαμε και τον Γερμέγεφ να παίζει λίγο. Ο Σπόρα φωνάζει και αυτός παρόν σε αυτή τη φάση, γιατί εδώ αρχίζει τώρα και η μπάλα σε κάθε παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά, και ο coach, νομίζω, επειδή τώρα μαθαίνει για αυτό στην ομάδα, φάνηκε να γνωρίζει καλά και να θέλει να τη δει και στην πράξη πώς μπορεί και τι όπλα, τι χαρτιά μπορεί να έχει στα χέρια του εν ώψη των δύο ντέρμπι που είναι πάρα πολύ δύσκολα και καυτά. Γενικά ο Παναθηναϊκός καλά είναι, επανήλθε στην κορυφή, είναι σε καλό φεγγάρι. Θέλει και τη δουλειά πίσω, γιατί και ο Γιωτβάη σήμερα έχει πάλι κάποια προβλήματα. Οπωσδήποτε στο κέντρο της άμυνας ο Αράο επίσης είναι ένας πολύ σταθερός πυλώνας. Αυτά λοιπόν και από μένα για να κλείσουμε, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μες στην εβδομάδα.